Δυναμικά επιστρέφουν τα μέλη του Συλλόγου Πολίτες σε δράση. Έπειτα από την εκλογή του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου ξεκινούν τη δράση τους. Στόχος θα είναι η πόλη της Λάρισας και τα αίτια που προκαλούν ρήπανση. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη είναι ότι δεν λειτουργούν σταθμοί μέτρησης των ρήπων. Οι πολίτες σε δράση στο άμεσο διάστημα θα ασχοληθούν ακόμη με μικρές, όπως υποστηρίζει ο περιβαλλοντολόγος Παντελής Μίτσιου, εστίες ρήπανσης. Είναι σίγουρα μεγάλο πρόβλημα το ότι δεν έχουμε μετρήσεις, ανακοινώσιμες μετρήσεις σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα αερούμενα σωματίδια, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται και το μέγεθος του προβλήματος. Θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, είτε αυτό έχει να κάνει με πεζοδρόμια, με μικρότερες κλίμακες προβλήματα και με μικρότερες κλίμακες ρηπάνσεις, ας το πούμε έτσι. Πρόσφατα έχουμε έρθει σε συνεννόηση με πολίτες να αναδείξουμε θέματα όπως είναι παράδειγμα η αφετηρία του λεωφορείου των ΤΕΗ του ΚΤΕΛ, του αστικού ΚΤΕΛ, ή η λειτουργία του σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων του ΟΣΕ.